Το NBA, το αγώνισμα το έχασα, γιατί ήμουν στην κλινική. Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ όταν είχα τη δυνατότητα να παίξω για να κερδίσουμε κάτι που θα μας βγάλει από την παραλία, που θα πάρουμε ένα αεροπλάνο, θα φύγουμε. Αλλά όμως αυτό που λέει η Κατερίνα, ότι εγώ κυλιόμουν στην άμμο. Δεν κυλίστηκα ποτέ στην άμμο. Και αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι εγώ είπα ότι πρώτη φορά χαμογελάω. Δεν το είπα αυτό ποτέ, ότι πρώτη φορά είμαι χαρούμενος. Όχι, δεν έγινε κάτι ότι τέτοιο. Ότι στην ομάδα των διασύμων ήσουν συνέχεια απομονωμένος, μόνος σου στα βράχια. Κοίταξε να δεις. Ήμουνα στα βράχια, όχι όμως συνέχεια. Ότι χρειαζόταν να ήμουν πίσω, δεν μπορούσα να κάτσω όλη τη μέρα στα βράχια. Ούτε αυτό είναι. Έτσι 100%, αλλά σαφώς καθόμουν κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν πήγα στους μαχητές, με ακολούθησαν και αυτοί στα βράχια. Δηλαδή, άμα δεις τώρα όλα τα πλάνα, τα καινούργια πλάνα που βγαίνουν, δεν ξέρω αν βλέπεις που είναι κάπου σε κάτι βράχος που από πάνω έχει δέντρα και αυτά. Ναι, ναι. Εκεί το δικό μου μέρος, καθόμασταν όλοι μαζί τελικά. Ερχόντουσαν και αυτοί εκεί πέρα. Ξέρεις, δηλαδή, όταν πήγα στην άλλη ομάδα, εγώ έκανα παρέα με τον Ηλία πριν αλλάξουν οι ομάδες. Από την Ένωση. Ναι, από την Ένωση και μετά. Ο Ηλίας, ο Νικόλας και ο Πάνος είχαν πολλά βιώματα που ήταν κοντά σε μένα. Γιατί ήταν, εγώ ξέρω, έχω μεγαλώσει λόγω του πατέρα μου μέσα στη νύχτα και ένα κομμάτι μου είναι μέσα σε αυτό. Τα παιδιά αυτά δουλεύανε. Και ναι, ναι, ναι. Είχαμε τόσα πολλά κοινά, φίλους ίδιους, όλα αυτά που αρχίσαμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό να συζητάμε πράγματα που ήταν εκτός του Survivor. Και αυτό με ανανέωσε. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Δηλαδή, ενώ με τα άλλα παιδιά είχαμε εξαντλήσει όλες τις κουβέντες μας. Συνέχεια μιλούσαμε για το τι γίνεται στο παιχνίδι, σε αυτό το μικρό κόσμο, το οποίο σε κούραζε και λίγο μετά από τόσο καιρό. Ναι. Στη καινούργια σύνθεση των ομάδων και αρχίζουμε μιλάμε για τους φίλους μας έξω που ήταν γνωστοί και δεν το γνωρίζαμε, για σκηνικά που είχαν συμβεί και τα ξέραμε. Γενικότερα το μυαλό μου άρχισε λίγο να ξεφεύγει από αυτό και μου έδωσε μια φρεσκάδα.